Pados tu quiero y a tu lado tu quiero de comer. Η οποία συμπεριλαμβάνει την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου στο νοσοκομείο της πόλεως μας. Γιατί καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα, επιβάλλεται η πιστή να κατανοήσουμε ότι η παρουσία του Χριστού και η θυσία του ως Θεού και ανθρώπου δεν είχε τίποτε άλλο ως σκοπό παρά την ίαση ψυχών και σωμάτων των ανθρώπων και δι' αυτού του τρόπου την μετάβαση σε μια υπαρξιακή ολοκληρωτική κατάσταση η οποία δια του Κυρίου μας εξακολουθεί να υπάρχει καθώς εις μίμησιν εκείνου ανίσταται εκ νεκρών. Και πιστεύω ότι είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια, γιατί όπως πολλές φορές έχει λεχθεί, γίνεται ένας συνδυασμός των δράσεων της ιατρικής επιστήμης και των ευχών της Εκκλησίας μας. Αν διαβάσουμε τις Άγιες Γραφές, θα διαπιστώσουμε ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την άσκηση του ιατρικού λειτουργού κύματος την έκαναν στον χώρο των μονοθεϊστικών θρησκειών και άρα και του χριστιανισμού το ιερατείο. Αν παρατηρήσετε σήμερα ομιλούν κάποιοι για τους σαμάνες οι οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι μάγοι των χωριών οι οποίοι έχουν κατά παραδοσιακό τρόπο ενδιατρύψει στην ιατρική με πρακτικούς κανόνες, με χρήση βοτάνων και με προσπάθεια λυτρώσεως των ανθρώπων από τις περιεχούσεις αυτούς σωματικής και ψυχικής ασθενείας. Αυτό που στον εξωχριστιανικό κόσμο λειτουργεί μέσα των, μέσω των μαναδυναμούχων, δηλαδή των όντων που έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη παρεμβατική στον άνθρωπο, έρχεται ο Χριστός να το ομαλοποιήσει και να πει όσον αφορά την σωματική υγεία υπάρχουν οι ιατροί. Όσον αφορά την πνευματική υγεία υπάρχει ο ιερεύς. Και επειδή είναι παρατηρημένο και πλέον κανόνας στην ιατρική ότι οι σωματικές ασθένειες είναι επιπτώσεις από ψυχικές και πνευματικές, προκαλούνται από πνευματικές ασθένειες, γι' αυτό επιβάλλεται να γίνεται και να υπάρχει μια συνοδοιπορία μεταξύ ιατρών και ιερέων. Γι' αυτό και στην Αγία Γραφή, όπως και άλλη χρονιά έχω πει, συμπεριλαμβάνεται η θέση του Αγίου Πνεύματος που λέει ότι πρέπει να τιμούμε τους ιατρούς, γιατί αυτούς και τα βότανα ο Θεός τους έδωσε στην διακονία των ανθρώπων. Η έξοδος από τη ζωή του Κυρίου υπήρξε η αφορμή να υπάρξει
χάρης και ευλογία στον άνθρωπο και στον κόσμο. Και γι' αυτό ανάμεσα στα μυστήρια ως αγωγούς χάριτος εθέσπισε και το ευχέλαιο, προκειμένου να παρέχεται από την Εκκλησία αυτό που ήδη σας ανέφερα.